Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα δείξουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια παρουσίαση με το Google Slides αφού συνδεθούμε στο λογαριασμό Google και μεταβούμε στο Google Drive την τη βασική εφαρμογή για τις εφαρμογές Google που διαχειριζόμαστε τα αρχεία από το κουμπάκι νέο θα επιλέξουμε νέα παρουσίαση Google και θα μεταβούμε στο περιβάλλον σχεδίασης της παρουσίασης εδώ πάνω μπορούμε να δώσουμε ένα όνομα στο αρχείο. Γράφω ένα όνομα και πατάω Enter. Από το μενού έχω πρόσβαση σε όλες περίπου τις λειτουργίες εφαρμογής. Υπάρχει και μια εργαλειοθήκη. Και όταν λοιπόν ξεκινάμε έχει ήδη δημιουργήσει για μένα μια διαφάνεια, η λεγόμενη διαφάνεια τίτλου. Ας βάλω εγώ ένα τίτλο στην παρουσίασή μου Και από κάτω υπάρχει ένα άλλο κουτάκι που μπορώ να βάλω άλλες πληροφορίες όπως ο υπότιτλος, τα στοιχεία αυτού που παρουσιάζει. Αλλά αν θέλω θα δούμε μετά ότι μπορώ να δημιουργήσω, δημιουργώ γενικά διαφάνειας με το κουμπάκι συν. Αν το πατήσω θα, αυτόματα θα μου επιλέξει μία διάταξη. Με δεξί κλικ μπορώ να το σβήσω αυτό όπως και αυτό μπορώ να σβήσω. Ή με το αν πατήσω στο βελάκι να επιλέξω μια λεγόμενη διάταξη διαφάνειας. Γενικά όταν κάνω διαφάνειας μπορώ να επιλέξω μια συγκεκριμένη διάταξη όπως αυτή εδώ που απλά βάζω πάλι ένα, ε, έναν, τίτλο ενότητας. Γενικά βάζω ένα μεγάλο κείμενο. Υπάρχει η πιο κλασική διάταξη είναι η τίτλος και περιεχόμενο. Εδώ μπορώ να βάλω κείμενο, και φυσικά μπορώ να κάνω, όπως επιλέξω ένα πλαίσιο κειμένου, μπορώ να το κάνω μορφοποίηση όλο μαζί, να αλλάξω χρώματα, γραμματοσυρές, να αυξήσω μέγεθος ή να κάνω λίστες αριθμημένες με κουκίδες ή αριθμημένες. Αλλά εγώ το αφήνω όπως είναι έτσι γενικά. Άλλη διάταξη έτσι χρήσιμη είναι η να κανω λιστες αριθμημενες με κουκιδες η αριθμημενες αλλα εγω τα αφηνω οπως ειναι ετσι γενικα αλλη διαταξη ετσι χρησιμη ειναι η τιτλος και δύο στήλες περιεχομένου όπου βάζω, έχω περιεχόμενο σε δύο στήλε. Αλλά φυσικά μπορώ να προσαρμόσω αυτή τη διάταξη, να σβήσω για παράδειγμα αυτό εδώ, αν το επιλέξω το πλαίσιο κειμένου να το κάνω διαγραφή και να εισάγω ένα άλλο αντικείμενο ή ξανά να εισάγω ένα πλαίσιο κειμένου ή μπορώ να εισάγω εικόνα με το κουμπάκι εδώ, εισαγωγή εικόνας, είτε με, να φορτώσω τον υπολογιστή μου, να κάνω αναζήτηση από τον ιστό, από τον drive και άλλες επιλογές. Αν κάνω εδώ αναζήτηση, θα μου εμφανίσει μερικές εικόνες και μπορώ να επιλέξω και να πατήσω εισαγωγή, να εισάγω μια εικόνα μέσα στη διαφάνειά μου. Εδώ να προσθέσω ότι στην εισαγωγή με αναζήτηση ναι, μεν κάνουμε αναζήτηση από το Google, όπως κάνουμε και με τον υπολογιστή, αλλά εδώ εμφανίζει κάποια αποτελέσματα τα οποία θεωρεί το Google ότι οι εικόνες αυτές έχουν άδεια χρήση. Δηλαδή θα είναι τα αποτελέσματα πιο περιορισμένα, αλλά συνήθως είναι εικόνες οι οποίες έχουν άδεια χρήση. Είναι δηλαδή διαφορετική η αναζήτηση που κάνουμε εδώ πέρα με την αναζήτηση που κάνουμε στο Google. Επίσης μπορώ να εισάγω και άλλα αντικείμενα, δεν θα τα δείξω πώς ακριβώς, αλλά στο μενού εισαγωγή υπάρχει να εισάγω σχήματα με βελάκια, πίνακες, γράφημα και διάφορα άλλα. Πολλές φορές όμως η διάταξη, αυτές οι διατάξεις που υπάρχουν έτοιμες μπορεί να με βολεύουν, οπότε σε αυτήν την περίπτωση μπορώ να δημιουργήσω μία εντελώς καινή διάταξη και να εισάγω εγώ τα στοιχεία που θέλω, να εισάγω πλαίσια με κείμενο, να εισάγω εικόνες να τις βάλω όπως θέλω σχήματα όπως έχει κάποια σχήματα και βελάκια και το καθεξής δηλαδή μπορώ να δημιουργώ ό,τι διαφάνεια ό,τι διάταξη θέλω διαφάνεια και μια διάταξη μπορώ, μια διαφάνεια μπορώ να αλλάξω το φόντο να επιλέξω ένα άλλο χρώμα. Και επειδή σε μια παρουσίαση δουλεύω πάρα πολύ με εικόνες, ας δείξουμε κάποια πράγματα λοιπόν για τις εικόνες. Μπορώ να τις μετακινώ, να αλλάζω το μέγεθος και όταν την επιλέξω με το κουμπάκι εδώ μπορώ να κάνω περικοπή μιας εικόνας. Το πατάω λοιπόν οπότε τα άγγιστρα τώρα αυτά εδώ με τις μαύρες γραμμές είναι τα άγγιστρα για την περικοπή. Μπορώ να κόψω μια εικόνα στο ακριβώς στο σημείο που θέλω. Αφού επιλέξω κάνω διπλό κλικ και έχει κοπεί η εικόνα. Και με αυτό το κουμπάκι μπορώ να την επαναφέρω όπως ήταν αρχικά. Το άλλο που μπορώ να κάνω σε μια διαφάνεια είναι αν πάω εδώ πέρα στο μενού μετάβαση. Μπορώ να προσθέσω μεταβάσεις. για παράδειγμα σταδιακή σύνθεση έχει διάφορα εφέ μεταβάσεων. Να πατήσω αναπαραγωγή για να δω πώς περίπου θα φαίνεται. Και καλό είναι όταν βάζω μετάβαση να έχω την ίδια μετάβαση σε όλες τις για να μην γίνεται έτσι μπέρδεμα. Οπότε στο πατάω εδώ κουμπάκι, εφαρμογή σε όλες τις διαφάνειες. Όλοι, όλες τις διαφάνειες πήραν λοιπόν την, αυτή τη μετάβαση. Και επίσης, σε, αν θέλω να βάλω και εφέ κίνηση, για παράδειγμα να εμφανιστούν με τη σειρά, με κάθε κλικ, ε, ο τίτλος και τα κείμενα, προσθέσω εδώ προσθήκη, εδώ, εδώ, εννοεί animation, όχι ότι πρέπει να είναι μόνο εικόνα. Άρα πατάω λοιπόν προσθήκη κινούμενης εικόνα και πατάω εμφάνιση όταν γίνεται κλικ. Ωραία και το ίδιο κάνω και στα σε αυτά εδώ, σε αυτό το πλαίσιο κειμένου. Για να δούμε λοιπόν Ναι, και έτσι θα εμφανίζεται διαδοχικά ο τίτλος και το περιεχόμενο. Και με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βάζω κάποια εφέ κίνησης. Αφού τελειώσω με το περιεχόμενο, μπορεί να χρειαστεί να κάνω αναδιάταξη των διαφανειών. Μπορώ να σύρω να πάω πάνω κάτω με δεξί κλικ μια διαφάνεια να την κάνω αποκοπή, αντιγραφή, διαγραφή, διπλότυπη και διάφορα άλλα. Ή αν έχω πολλές διαφάνειες με το κουμπάκι εδώ προβολή πλέγματος. Έχω έτσι μια άλλη οπτική, όλο, όλες οι διαφάνειες με τη μία και μπορώ να αλλάξω και τη σειρά τους και εδώ. Και φυσικά για να δώσω στυλ στη διαφάνειά μου, αν πατήσω εδώ στο θέμα, επιλέγω ένα από τα έτοιμα θέματα που μου δίνει το Google Slide. Δεν έχω πάρα επιλογές, αλλά συνήθω αν θέλω να έχω ένα, μια προσεγμένη παρουσίαση και με ενδιαφέρει κυρίω το περιεχόμενο και θέλω ένα μινιμαλιστικό θέμα, είναι αρκετό. Για πιο προχωρημένου μπορούμε να κάνουμε, αν θέλω να πειράξω κάτι στο θέμα, π.χ. αν πάω στο διαφάνεια, στο επεξεργασία, επεξεργασία θέματος και επιλέξω τη, τη master template, όπως λέμε, τη διαφάνεια όλου του θέματος που είναι εδώ η αρχική. Αν κάνω εδώ να αλλάξω το φόντο π.χ. να του δώσω ένα χρώμα όμως πρέπει να είναι παρόμοιο ένα σκούρο χρώμα για να ταιριάζουν τα, τα χρώματα γραμματοσυράς που έχει ήδη να βάλω κάτι όμως για να φανεί η διαφορά βλέπουμε ότι έτσι πειράξα το χρώμα για, όλες, για όλο το θέμα εμφάνισης, για όλες τις διαφάνειες. Ας το κάνω όμως ανέρεση εγώ τώρα, και αφού λοιπόν τελειώσω με τη δημιουργία της παρουσίασης μπορώ να αρχίσω να κάνω προβολή της διαφάνειας ή να κάνω από εδώ ενα από την αρχή ή παρουσίαση σε άλλη οθόνη. Και φυσικά όπως κάθε ε, έγγραφο Google μπορώ να το κάνω κοινή χρήση είτε με κάποια άτομα συγκεκριμένα ή να, να το κάνω δημόσιο να φτιάξω έναν σύνδεσμο, σύνδεσμο το οποίο οποιοδήποτε τον έχει μπορεί να δει τη διαφάνεια. Και επίσης για, αν θέλω να μεταφέρω αυτή την παρουσίαση αλλού στον υπολογιστή μου μπορώ να την κάνω ε, λήψη σε μορφή PowerPoint, να την κάνω λήψη σε μορφή LibreOffice, σε μορφή PDF ή και σε εικόνα. Αυτά λοιπόν για το πώς φτιάχνουμε παρουσιάσεις με το Google Slides.